Για την Α1Ε στα Καλέσσα, τα Διλινά φιλοξένησαν τον Ρούβα και στο 33ο λεπτό η μπάλα έφτασε στον Ρεμούνδο που με ένα ωραίο γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έδωσε προβάδισμα 1-0 για τους γηπεδούχους, με τον Ρεμούνδο πρωτοσκόρερ της ομάδας των Διλινών. Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης είχε και μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα γκολ των Διλινών. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, οριζόντιο δοκάρισε φάουλ του Πρίφτη για τον Ρούβα που δεν κατάφερε εδώ να ισοφαρίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Ρούβας ήταν ουσιαστικός. Αρχικά στο 63ο λεπτό με τον Ηρακλή Απλαδά κέρδισε τις κόντρες, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε και δύο λεπτά μετά την ενέργεια του Ντέτσικα, ο Χριστοφοράκης κέρδισε τις κόντρες μέσα στην περιοχή, έδωσε προβάδισμα 1-2 στον Ρούβα που διασφάλισε την νίκη στο 88ο λεπτό με την καρφωτή κεφαλιά του Ξημεράκη μετά την εκτέλεση κόρνερ του Περογαμβράκη, τελικό σκορ 1-3. Για το κύπελο Ε στο Λίντο, ο Φραγκιαδάκης για την Φεστό σκόραρε στο 23ο λεπτό με απευθείας φάουλ, έκανε το 0-1 στο παιχνίδι. Στο 40ο λεπτό δόθηκε πέναλτι για χέρι αμυντικού της Φεστού. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Μαυρής, ισοφαρίζοντας 1-1. Με αυτό το σκόρ οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση και στο 119 ο Καρκανάκης με ωραίο τελείωμα έκανε το 2-1, έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του Λίντο.